Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο δελτίο ειδήσεων τον επιχειρηματία, γνωστό επιχειρηματία στο νομό Κορυνθίας, ιδιαίτερα στην Κόρυνθο, γιατί εδώ εδρεύει και η επιχείρησή του, η επιχειρήση του, θα τολμούσα να πω, τον κύριο Παναγιώτη Πιτσάκη. Κύριε Πιτσάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Νικολόπουλε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ, βέβαια, θα μου πείτε γιατί ο κύριος Πιτσάκης. Με αφορμή ότι το επιμελητήριο έχει ανέβει το θερμόμετρο πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, κατά περίεργο τρόπο, δεν έχω ειλικρινά πιστέψει, δεν με καταλάβει, γιατί τόσο πολύ πια ζήλος από τόσους πολλούς για το επιμελητήριο. Και τι εννοώ πολλούς? Να βάλουμε κάτω ότι ο πρώτος που ξεκίνησε ήταν ο κύριος Ραψωματιώτης πριν από αρκετά χρόνια, θα λέγα, 2 χρόνια περίπου, ο κύριος Ραψωματιώτης, ως παραπάνω. Αμέσως μετά εμφανίστηκε ο κύριος Πιτσάκης, ο οποίος είπε ότι ενδιαφέρομαι για την Προεδρία του επιμελητηρίου, να κατεβάσω συνδυασμό βέβαια. Στην πορεία ακούσαμε τον κύριο Λουζιώτη, ο οποίος και στο Γιώργο το Ουγάλα και σε μένα είχε πει εδώ στο Άξιον ότι ναι, θα διεκδικήσω την Προεδρία. Πρόσφατα ο κύριος Γιώργαρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, πάλι βγήκε γι' αυτός και έκανε δηλώσεις. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, ακούγονται πολλά ονόματα, όχι μόνο από την Κόρινθο στενά και από την Κορυνθία. Για πετε μας, κύριε Πιτσάκη, τι είναι αυτό που τόση πολύ ξαφνικά όλα αυτά τα ονόματα γνωστά στην πόλη της Κορίνθου, στην Κορυνθία, θέλουν να ασχοληθούν με το επιμελητήριο? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νικολόπουλε, εγώ αν θέλετε να σχολιάσω τα ονόματα μπορώ να πω μια κουβέντα, αλλά ίσως περισσότερο να πω γιατί εγώ και η ομάδα μου κατεβαίνουμε. Αλλά αφού θέλετε να σας μιλήσω και για τα άλλα τα ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Είπατε για τον κύριο Ραψωματιώτη. Ο κύριος Ραψωματιώτης είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος όπως κάθε επιχειρηματίας έχει τα προβλήματά του, παλεύει κάθε μέρα για την επιχείρησή του και θεωρώ ότι καλώς διεκδικεί και αυτός την Προεδρία του Επιμελητηρίου. Έπειτα μου είπατε για τον κύριο Λουζιώτη. Τον κύριο Λουζιώτη δεν το ξέρω προσωπικά. Θα σας πω αυτά που γνωρίζω όμως. Γνωρίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός εκπαιδευτικός. Ναι, ναι, σωστό. Ένας έντιμος άνθρωπος και είναι και μέσα στο επιμελητήριο. Ναι, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Έπειτα μου είπατε για τον κύριο. Είναι και ο κύριος, ναι, ο κύριος Γιώργαρης, ο οποίος κύριο Γιώργαρη. πρόσφατα δήλωσε και αυτός. Ναι, λοιπόν. Με ένα ψηφοδέλτιο, ενωτικό κτλ. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του κύριου Γιώργαρη, θεωρώ ότι είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Τι εννοείται? Να σας πω τι εννοώ. Ο εμπορικός κόσμος αυτή τη στιγμή της Κορίνθου, γιατί είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ο κύριος Γιώργαρης, έχει χιλιάδες προβλήματα. Τεράστια προβλήματα, όλοι τα γνωρίζουμε. Ο κύριος Γιώργαρης έχει λύσει τα προβλήματα του Εμπορικού Συλλόγου που θέλει να πάει στο επιμελητήριο. Ποιος ο λόγος να μεταπηδήσει από τον Εμπορικό Σύλλογο να πάει στο επιμελητήριο? Τα προβλήματα είναι χιλιάδες του εμπορικού κόσμου αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλω να πω ότι ήταν 2 φορές υποψήφιος στον Εμπορικό Σύλλογο, 1 φορά υποψήφιος σαν περιφερειακός σύμβουλος, ναι, στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Δέδε. Σωστό. Τώρα θέλει να πάει υποψήφιος στο επιμελητήριο και αύριο μάλλον δήμο ή. Λέτε, να θέλει να γίνει δήμαρχος. Ή να γίνει και βουλευτής. Θα έλεγα λοιπόν στον κύριο Γιώργαρη, λοιπόν, καλύτερα να λύσει τα προβλήματα του εμπορικού κόσμου όπως άλλοι έχουν κάνει σε άλλες περιοχές της Κορίνθου και μετά να ασχοληθεί με το επιμελητήριο. Η γνώμη μου. Γιατί εγώ, ξέρετε, μιλάω ξεκάθαρα, δεν κρύβω τις λέξεις μου. Και επίσης αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν τελικά ο κύριος Γιώργαρης αποφασίσει να κατέβει, καλό είναι να παραιτηθεί από την Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου. Για να ξεκινήσουμε όλοι από ίδια φετηρία. Υπάρχουν πολύ ικανά στελέχη αυτή τη στιγμή στον Εμπορικό Σύλλογο της Κορίνθου, τα οποία μπορούν να είναι πρόεδροι και να πάνε την Κόρινθο μπροστά. Εννοείται να αντικαταστήσουν τον κύριο Γιώργαρη. Ακριβώς, εφόσον ο κύριο Γιώργαρη έχει βλέψει το επιμελητήριο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να σχολιάσουμε τον κύριο Γιώργαρη. Τέλος, θα σας πω για τον εαυτό μου. Ακριβώς, ήθελα αυτό. Τι αυτό που σας έκανε και εσάς με όλους τους άλλους που μου αναλύσατε να πάτε για την Προεδρία του επιμελητήριου? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ διατηρώ ένα κταίο. Στο κταίο το δικό μου περνάει πολύ κόσμος. Σωστή. Άρα λοιπόν, κάθε μέρα χωρίς να θέλουμε, αφού γκραζόμαστε το παλμό της αγοράς. Σωστή. Βλέπουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Και όταν λέω μικρών, η ομάδα που δημιουργήσαμε εμείς για το επιμελητήριο ενδιαφέρεται για τις επιχειρήσεις που κάνουν 5.000 τζίρο και για τις επιχειρήσεις που κάνουν 100 εκατομμύρια τζίρο. Δεν ξεχωρίζουμε, διότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη. Ο καθένας με τη δυνατότητά του. Μπράβο.
Βλέποντας λοιπόν τον παλμό της αγοράς, καταλάβαμε ότι εδώ χρειάζεται να κάνουμε μία κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζευτεί περίπου 100 άτομα και διεκδικούμε την Προεδρία. 100 άτομα για να γίνει ένας συνδυασμός που θέλει 40. Κοίταξε, να σου πω λίγο. Εδώ υπάρχει μία διαφορετική περίπτωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπράβο. Εμείς, η σκέψη μας είναι να δημιουργήσουμε ένα επιμελητήριο το οποίο να μην είναι επιμελητήριο Κορίνθου. Να είναι πραγματικό επιμελητήριο Κορινθίας. Σωστό, γιατί έχουμε φτάσει να είμαστε πρωτεύουσα μόνο. Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα στο Ζευγολατιό, υπάρχουν προβλήματα στην ΕΜΕΑ, υπάρχουν προβλήματα σε άλλες περιοχές, στους Αγίους Θεοδόρους, υπάρχουν προβλήματα στο Ξυλόκαστρο. Εκεί εμείς λοιπόν δημιουργούμε ένα στυλ επιμελητηρίου το οποίο να είναι σαν καλλικρατικός, να έχουμε αντιπροσώπους άμεσα να μαθαίνουν τα πάντα που συμβαίνουν για το επιμελητήριο. Γιατί, ποιος είναι ο σκοπός του επιμελητηρίου? Ο σκοπός του επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών. Για να τα προστατεύσει λοιπόν αυτά, πρέπει να έχει άμεση επαφή με όλες τις περιοχές της Κορίνθου. Νομός Κορινθίας δεν είναι μόνο η Κόρινθος. Εμπειρία υπάρχει στο δικό σας ψηφοδέλτιο. Και εσείς ακόμα είστε ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος, έχετε μεγάλη εμπειρία στις επιχειρήσεις, εμπειρία στο επιμελητήριο αποκτάτε, έχετε ανθρώπους δίπλα σας που θα σας στηρίξουν σε αυτήν την ιστορία. Κοιτάξτε να δείτε, εάν λέτε εμπειρία για να διοικήσουμε ένα επιμελητήριο, φαίνεται από την πορεία του καθενός. Σωστό. Κοιτάξτε εμένα που ήμουν πριν 10 χρόνια και που είμαι σήμερα. Κοιτάξτε τις επιχειρήσεις μου, πώς ήσαν πριν 10 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να διοικήσεις ένα θεσμό, δεν είναι ανάγκη να είσαι πολιτικός. Αυτό πες να μπορείς να επιλέξεις σωστά άτομα να στελεχώσεις ένα επιμελητήριο σωστό και εσύ να κάνεις τη διοίκηση, η οποία ο κόσμος μπορεί να δει τι έχω δημιουργήσει εγώ, τι έχουν δημιουργήσει οι άλλοι συναδελφοί μου αυτά τα χρόνια και πώς θα διοικούμε. Για να διοικήσεις ένα συνεργείο, κύριε Νίκο, δεν είναι ανάγκη να είσαι μηχανικός. Μπορείς να είσαι καλός. Να διοικείς σωστά. Να είσαι καλός στη διοίκηση. Και να μπορεί να διοικήσεις τους ανθρώπους. Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα μας φέρανε σήμερα να πούμε ότι ξέρετε διεκδικούμε το επιμελητήριο. Αρχηγός στο ψηφοδέλτιο είναι ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης. Συγγνώμη τότε. Φτάσαμε στο διατάφτα. Εγώ κύριε Πιτσάκη, επειδή σας παρακολουθώ πολύ καιρό και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ίσως να ήμουν και ο πρώτος που ήρθα και μου είπατε ότι θα κατέβω και σας ρώτησα για προεδρίες κτλ. Άρα, υπάρχει ένας συνδυασμός που σύντομα θα δούμε το όνομά του, πώς θα τον λέτε το συνδυασμό σας, με αρχηγό τον Παναγιώτη τον Πιτσάκη. Σωστά. Που ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης αυτή τη στιγμή κατεβαίνει μόνος του, ανεξάρτητος. Ακούγονται πολλά ότι μπορεί να είστε μαζί με κάποιον άλλον. Συγκεκριμένα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εδώ ήρθαμε να πούμε 5 πράγματα αληθινά στον κόσμο για την παρουσία σας. Ακούμε για τον κύριο Λουζιώτη ότι μπορεί να είναι μαζί σας, ότι πίσω από εσάς κρύβεται η Νέα Δημοκρατία. Τι από όλα αυτά έχετε να πείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Αν και μου είπατε τον κύριο Λουζιώτη ότι τον ξέρετε, γι' αυτό είναι πολύ με φαίνεται σε αντίφαση. Γνωριζόμαστε. Δεν έχουμε κοντινή σχέση. Έχουμε γνωριστεί στο επιμελητήριο, μέσα από το επιμελητήριο έχουμε γνωριστεί σε δρόμους, αλλά δεν έχω κάποια προσωπική σχέση. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν το θεωρώ αυτό που είπα πριν και έντιμο και πάρα πολύ σωστό εκπαιδευτικό. Προφανώς όποιος θέλει και από τους άλλους συνδυασμούς και θέλει να έρθει στο δικό μας το συνδυασμό, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν κλείνουμε τις πόρτες μας. Κάτω από προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν? Οι προϋποθέσεις είναι να μπορεί να ταιριάζει και η χημεία και των άλλων που έχουμε μέσα. Δηλαδή. Είναι πολιτική χημεία ή ανθρώπινη? Κοιτάξτε να δείτε. Όλοι ξέρουν που ανήκω εγώ πολιτικά. Εννοείται. Εντάξει. Και δεν είναι κακό, καθένας κάπου ανήκει. Το επιμελητήριο όμως και το επιμελητήριο είναι μία. Να πούμε ότι το επιμελητήριο είναι μία δουλειά, μία επιχείρηση. Ναι, όχι όμως με τους όρους της επιχείρησης. Ναι, ναι, σε μια επιχείρηση, κύριε Νικολόπουλε, σας ενδιαφέρει αν θα έρθει ο αριστερός, ο δεξιός ή ο κεντρός, ή σας ενδιαφέρει να γίνει δουλειά και να γίνει τζίρος? Σωστό. Έτσι λοιπόν λειτουργούμε το επιμελητήριο. Δεν υπάρχουν. Τα πολιτικά, νομίζω, τα κομματικά μάλλον, ναι, νομίζω σωστό. Ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν πια. Περισσότερο υπάρχει τι ομάδα είσαι παρά το πολιτικό. Εγώ προσωπικά, να σας πω για μένα, ξέρουν όλοι που ανήκω. Εγώ όμως δεν έχω μηχανισμούς. Εγώ δεν έχω εξαπτέρυγα.
Δεν έχετε μηχανισμούς, δεν έχετε κάποιους ανθρώπους ούτε που μπορεί πολιτικές, να σας στηρίξουν. Ούτε πολιτικές συμμαχίες. Εγώ δεν συνδικαλίζομαι στον χώρο του επιμελητηρίου. Εγώ ήρθα να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου επιχειρηματίες. Με τους συναδέλφους μου επιχειρηματίες. Με αυτούς συνεργάζομαι όλους. Δεν με κρατάει κανένα κόμμα, καμία πολιτική εμένα. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Και όλοι σε αυτό το χώρο μπορούν να έρθουν στο δικό μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τότε ποια είναι η χημεία, ας πούμε, που μου λέτε έτσι. Η χημεία είναι οι επιχειρήσεις. Πώς μπορούν να πάνε μπροστά οι επιχειρήσεις. Άρα τα πάντα οι επιχειρήσεις μπροστά είναι να πάνε καλά τα μαγαζιά. Του νομού, ναι. Και πώς μπορεί να πάει μπροστά η Κορινθία. Πώς μπορούμε να φέρουμε, να το πω απλά, πώς μπορούμε να φέρουμε στην Κόρινθο κόσμο. Να μεγαλώσουμε την αγορά. Μία επιχείρηση η οποία, παραδείγματος χάρη, είναι εμπορική, τι θέλει, να υπάρχει αγορά, να μπορέσει να πουλήσει. Όταν αυτή τη στιγμή η αγορά έχει συρρυκνωθεί, δεν φταίνε καμιά φορά οι επιχειρήσεις. Έχετε ένα σχεδιασμό, κύριε Πιτσάκη, γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ όμορφα. Αλλά εγώ προσωπικά, που δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν έχω καν δικιά μου επιχείρηση, δεν θα μπορούσα να συμμετέχω στο επιχειρηματίο, γιατί δεν είμαι μέλος. Έχετε μπροστά σε ένα προγραμματισμό με τους ανθρώπους σας που θα σας βγάλουν σε αυτό το διέξοδο? Βεβαίως έχουμε προγραμματισμό, το οποίο το δουλεύουμε καθημερινά. Κάνουμε τις κουβέντες μας, φέρνουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Προχτές ήμουνα στο Ξυλόκαστρο. Συναντήθηκα εκεί με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι. Εγώ δεν ρώτησα τι θα κάνω. Ρώτησα τι σας λείπει από το επιμελητήριο στην περιοχή. Και ο πρόεδρος μου κατέβασε μία λίστα. Ποια είναι τα προβλήματα? Αυτά λοιπόν επεξεργαζόμαστε κάθε μέρα. Κάθε μέρα, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε αυτό το τόπο και αυτή την περιοχή. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Γιατί μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά που πρέπει να γίνουν και από την πολιτεία, ένα και βασικό είναι η χαλάρωση του τηρεσία. Α, μάλιστα. Έρχεστε σε πολύ βαριά εδώ. Επειδή λοιπόν το επιμελητήριο, σκοπός του επιμελητηρίου είναι η παροχή προς την πολιτεία τεκμηριωμένων γνωμοδοτικών εισηγήσεων, εμείς έχουμε σκοπό να κάνουμε μια εισήγηση γι' αυτό. Γιατί δεν μπορεί να καπελωνόμαστε όλοι κάτω από έναν κακό τηρεσία. Ποιος το εφεύρε στο τηρεσία και τι είναι ο εφευρεσίας? Και τι είναι ο τηρεσίας? Δηλαδή, φτάνουμε τώρα και γετοποιούμε τον κόσμο. Αυτός είναι στο τηρεσία, αυτός δεν είναι στο τηρεσία. Αυτό είναι λάθος λοιπόν. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί, κύριε Νικολόπουλε, στο τηρεσία. Ναι. Οποιοδήποτε. Από ένα κινητό τηλέφωνο. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πρώτα σας είπα για τη χαλάρωση του τηρεσία. Έπειτα, έχετε τσεκάρει τα τελευταία 5-10 χρόνια τις επιχειρήσεις και τις έχετε τσεκάρει σήμερα να δείτε πού βρίσκονται αυτοί οι επιχειρηματίες? Είναι βαριά η απάντηση που θα σας δώσω. Πού βρίσκονται, ξέρετε? Οι περισσότεροι είναι στα πτωχοκομεία και κάποιοι άλλοι φυλακές. Έχει αναρωτηθεί κανένας λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν παίρνουν ταμείο ανεργίας? Όχι. Και μερικοί από αυτούς δεν παίρνουν και σύνταξη. Γιατί ίσως να χρωστάγανε μία δόση ή δύο δόσεις ή τρεις δόσεις. Και να σας πω εγώ μια συνέχεια, ότι οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι οι πρώην επιχειρηματίες. Σωστά. Γιατί όταν κλείνει μια επιχείρηση έχουμε δύο κακά. Το ένα είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι τουλάχιστον καλύπτονται για κάποιο χρονικό διάστημα από το ΑΕΔ. Ένα χρόνο περίπου. Ο ιδιοκτήτης όμως της επιχείρησης, ο οποίος έχει φτιάξει την επιχείρηση και παράγει έργο έτσι ώστε να έρθουν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν, μένει στεγνός. Στοχοποιείται από την αγορά, ούτε ταμείο ενεργείας δεν έχει ποτέ. Πότε. Αλλά μερικές φορές δεν έχει και τη σύνταξη. Η ερώτηση είναι τι θα κάνω εγώ για αυτούς. Δεν μπορούμε εμείς. Μπράβο. Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο είναι μια κυβέρνηση που είναι Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνετε εσείς για αυτούς? Θα συγκρουστείτε με όποιον και αν κυβερνάει για αυτό το θέμα? Γιατί μιλάτε για πολύ σοβαρά θέματα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νικολόπουλε, δεν μπορούμε να ασκήσουμε εξουσία σε τέτοιο βαθμό. Σύγκρουση όμως. Είμαστε μπορείτε. Επιμελητήριο. Όμως έχουμε μια συνταγή. Ποια είναι η συνταγή μας? Τουλάχιστον να μην κλείσουν άλλες επιχειρήσεις. Σωστό. Να μην κλείσουν άλλες επιχειρήσεις, διότι αν κλείσουν επιχειρήσεις, μετά πάει το πουλί, πέταξε. Δεν υπάρχει. Πρέπει να δούμε μετά τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς που κλείσαν. Κύριε Πιτσάκη, εγώ να γυρίσω έτσι στα πιο στενά, ζεστά θέματα. Εάν σας ζητούσα, χωρίς βέβαια να μου πείτε απλό το ναι ή το όχι θέλω, και αυτό είναι αρκετή η μεγάλη επιβεβαίωση. Αν σας έλεγα αυτή τη στιγμή, αύριο έχουμε εκλογές. Υπάρχει έτοιμο ψηφοδέλτιο ανά πάσα στιγμή
και ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης αυτό το ψηφοδέλτιο μπορεί να το παρουσιάσει? Εχθές, κύριε Νικολόπουλε. Το ψηφοδέλτιό μας είναι έτοιμο από εχθές. Αν θέλετε να σας πω για μένα, έχω δείξει ποια είναι η σταδιοδρομία μου. Εγώ είμαι έτοιμος πάντα μία μέρα πριν. Αποδεκτός από όλους για να είστε εσείς ο πρόεδρος? Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει από πριν. Εμείς ξεκαθαρίζουμε τις κουβέντες μας. Πρόεδρος και αρχηγός του συνδυασμού είναι ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης. Δεν έχουμε μισόλογα ότι ξέρεις τι, κάνουμε μία συμμαχία και θα δούμε στο τέλος ποιος θα είναι πρόεδρος και θα δούμε. Και πάμε για πάνω του 50%. Διότι συζητιέται το σύστημα για απλή αναλογική. Ναι, ακριβώς αυτό εμείς, είναι πολύ δύσκολο. Εμείς, κύριε Νικολόπουλε, το 3% δεν θα το βάλουμε στην ομάδα μας. Θα παραιτηθούμε αν δεν πάρουμε το 50%. Σας το λέω από τώρα και είναι δέσμευση. Και είναι δέσμευση. Το 3 και το 5%. Αν έχω 5% και πάμε στο 52%, δεν συμπράτεται? Με προϋποθέσεις, αλλά όχι οι προϋποθέσεις που έχει δείξει η πολιτική. Ότι κάνουμε αντιπρόεδρο το 3%. Ναι, να συμπράξει αυτό. Μπράβο. Αν θέλει να συμπράξει αυτό το 3% και το 4%, είναι ευπρόσδεκτο να έρθει, αλλά δεν θα ασκήσει καμία διοίκηση. Αυτό έλειπε, κύριε Νικολόπουλε. Κοιτάξτε, κύριε Νικολόπουλε, τα μαθηματικά είναι τα μόνα που δεν λένε ψέματα. Η αριθμητική. Αυτό έλειπε λοιπόν σε εμάς που ήμασταν εξάρτητοι να μας κουνάει το δάχτυλο το 3%. Ποτέ. Αυτά σε εμάς σαν επιμελητήριο τελειώνουν. Ναι. Εκεί είμαι ξεκάθαρος λοιπόν. Το 3% αν θέλει να έρθει, θα έρθει μόνο για να αυξήσει την πλειοψηφία στα νούμερα. Όχι για να ασκήσει διοίκηση. Πώς σας φαίνεται εσάς το 3% να ασκεί διοίκηση λοιπόν? Εγώ πάντα ήμουν αντίθετος. Και το 97 να είναι πίσω. Εντάξει, επειδή καμιά φορά ξέρετε πλέον έχουμε φτάσει στην κοινωνία των συμπράξεων και των συνεργασιών, δεν είναι κακό να υπάρχει και το 3 και το 4. Προφανώς. Να είναι στη λογική της συνεργασίας. Προφανώς. Και όχι ζητάμε και δεν δίνουμε. Ακριβώς. Όχι ότι εγώ συμπράττω τι μου δίνεις για να συμπράξω. Σωστό. Αλυσβερίσει. Επίσης, μου είπατε εσείς ότι ποιο είναι το σχέδιο και ποιο είναι το όραμά μας. Θα σας γυρίσω ξανά στην Κόρινθο και στην κατάσταση αυτή του εμπορικού κόσμου που βρίσκεται σήμερα. Κύριε Νικολόπουλε, ξέρετε ότι η Αθήνα, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές από 2 εβδομάδες πριν μέχρι τέλος Αυγούστου, νομίζω. Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά κάτι. Ξέρετε πόση ώρα είναι η Αθήνα από εδώ, 40 λεπτά. Ξέρετε ότι το Λουτράκι έχει ανοιχτά μαγαζιά. Ξέρετε ότι το Ναύπλιον έχει ανοιχτά μαγαζιά. Είναι τουριστική χώρη, γι' αυτό έχουν μπράβο, το δικαίωμα. Μπράβο, μπράβο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κλείνουμε εμείς τα μαγαζιά εδώ, γιατί εμείς είμαστε σε πόλεμο, αν έχετε καταλάβει. Οι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή είναι σε πόλεμο. Είναι σε ένταση. Λογικό, μία μέρα να χάσουν. Έχουμε και πολλούς νεκρούς. Μία μέρα να χάσουν. Μία μέρα να χάσει μία επιχείρηση μπορεί να διαμαρτυρηθεί το γραμματείο της. Μία μέρα. Επειδή όμως, κύριε Πιτσάκη, είστε ένας επιχειρηματίας και το γνωρίζω, που το προσωπικό σας το σέβεστε, το πληρώνετε στην ώρα του και κανονικά. Είναι όμως το ίδιο με τις επιχειρήσεις που θα ανοίγουν Κυριακή και το προσωπικό θα πηγαίνει την Κυριακή για τα μάτια του κόσμου και δεν θα μπορεί να ελεγχθεί αν πληρώνεται ή όχι? Και μην μου πείτε ότι δεν τα ξέρετε αυτά γιατί δεν τα έχετε ακούσει. Λοιπόν, σας ρωτάω λοιπόν, δεν είναι όλοι στο δικό σας το μυαλό ή το επίπεδο. Είναι και στο δικό μου που εγώ είμαι κακοπληρωτής, αφεντικό δεν μ' αρέσει η λέξη, εργοδότης ας πούμε. Έτσι. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία? Θέλετε να πείτε ότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στην Αθήνα ή στον Άκλιο δεν πληρώνονται? Υπάρχουν πολλά προβλήματα πάντως. Δεν ξέρω για το Λουτράκι. Τον Άκλιο πάντως στην Αθήνα υπάρχουν. Επειδή πολλά είναι Κυριακή, υπάρχουν προβλήματα ή βασικά επειδή δεν υπάρχει ρευστότητα στις επιχειρήσεις? Πιθανότατα είναι αυτό που λέτε. Δεν έχω αντίρρηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω παραδείγματα πραγματικά. Και τι θα κάνετε? Εγώ έχω έναν φίλο ο οποίος έχει μια επιχείρηση. Πάρα πολύ καλή επιχείρηση με ρούχα. Ξέρετε ότι τις 4 Κυριακές που έχει ανοίξει αυθαίρετα, έχει κάνει 10.000 ευρώ τζίρο. Φαντάζομαι για ποιο μαγαζί λέτε, γιατί ξέρω τους φίλους σας συμπτωματικά κυκλοφορείτε μαζί. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση ανάσανε. Τι είναι αυτό που κάνει να μην ανοίγουν τα μαγαζιά, κύριε Πιτσάκη? Γιατί δεν θέλει ο εμπορικός γιατί, τι πιστεύετε? Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα από πριν, τι όραμα έχει ο καθένας. Πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί κάποιος. Εγώ μπορώ να φτάσω μια επιχείρηση στα 5 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Άλλος μπορεί να φτάσει μια επιχείρηση στα 40 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Το θέμα είναι, υπάρχει όραμα? Πού βρισκόσαν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να διεκδικήσουν το επιμελητήριο πριν 5 χρόνια που είναι σήμερα? Από εκεί θα επιλέξετε λοιπόν. Να έρθω και σε μια βασική ερώτηση. Βασίλης Νανόπουλος έκανε μια
πολύ καλή πορεία 10 χρόνια, με τα πολλά θετικά του και με τα αρνητικά. Λογικό είναι όταν κυβερνάς 10 χρόνια, δεν μπορεί να είναι όλα θετικά και στο επιχείρησή σου ακόμα, σίγουρα κάνεις λάθη. Και εσύ και το προσωπικό σου. Μόνο στον νεκροταφείο δεν κάνω λάθη. Ξαφνικά είπε: δεν κατεβαίνει, αποχωρεί. Ακούγονται ότι θα στηρίζει ο κύριος Νανόπουλος. Ακούγεται ότι θα είναι μαζί σας ο κύριος Νανόπουλος. Ακούγεται ότι μπορεί να έχετε ήδη συμπράξει. Σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ήρθαμε να πούμε τι ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και εμένα με γνωρίζετε, νομίζω, και καταλαβαίνετε πολλά πάντα χρόνια. Ότι εγώ αυτά που λέω τα εννοώ. Εγώ είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και το γνωρίζω. Φίλοι. Σας είπα την πρώτη φορά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κατέβω για να διεκδικήσω το επιμελητήριο σε περίπτωση που ο κύριος Νανόπουλος θέλει να το διεκδικήσει και ο ίδιος. Το λέω πριν. Και το εννοώ. Αυτό είναι γιατί σας φοβίζει ή γιατί βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα της άνεσης της κίνησης του Νανόπουλου, οπότε δεν μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή σέβεστε το πρόσωπο. Όχι. Και σέβομαι το πρόσωπο και έχω άλλους λόγους εγώ, δικούς μου προσωπικούς, που δεν στρέφομαι ενάντια σε κάποιον που εγώ κάποια στιγμή σύμπραξα μαζί του. Σωστό. Το σέβομαι απόλυτα. Αυτό είναι το στυλ το δικό μου και ηθική. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση που μου είπατε με τον κύριο Νανόπουλο, αν με στηρίζει. Δεν το θεωρώ κακό, έτσι. Ναι, ναι. Κύριε Νικολόπουλε, το επιμελητήριο πρέπει να έχει μια συνέχεια. Εμείς έχουμε ένα όραμα, μια ιδέα για να αναπτύξουμε ένα επιμελητήριο. Εσείς θεωρείτε ότι ένα άτομο σαν τον κύριο Βασίλη Νανόπουλο δεν χρειάζεται σε οποιονδήποτε βγει αύριο μεθαύριο στην Προεδρία του Επιμελητηρίου? Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται. Νομίζω έχει μεγάλη εμπειρία και σίγουρα θα πει. Διότι πρέπει να είναι ένα άτομο το οποίο είναι καταρτισμένο. Σωστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει στο επιμελητήριο και κατά τη γνώμη μου έχει κάνει και επιτυχίες. Όπως η διοργάνωση της εκθέσης και άλλες πολλές. Δεν ξέρω στο μυαλό μας. Δεν μπορώ να τον αντιλήσω. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν πρέπει να το σβήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τη στήριξη, δεν ξέρω να σα το πω ειλικρινά αν ο κύριος Νανόπουλος θέλει να στηρίξει εμένα ή θέλει να στηρίξει κάποιον άλλον. Εγώ όμως θέλω να πω ότι όταν εμείς θα πάρουμε το επιμελητήριο, άτομα από το επιμελητήριο που ήταν πριν, εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Διότι πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια. Κύριε Πιτσάκη, επειδή όπως είπατε σωστά και το γνωρίζουμε όλοι, ανήκετε σε ένα πολιτικό χώρο και δεν είναι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία, ο καθένας μας έχει μια ταυτότητα, είμαστε μικρή πόλη και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αν αύριο βγει η Νέα Δημοκρατία, πάρα μόνο των εκλογών, και δώσει μια στήριξη, σε στήλη δημαρχιακή στήριξη, ας πούμε, το χρήσμα που λέμε, είναι καλοδεχούμενη ή ναι, κύριε, δικαίωμά σας είναι, εγώ θα προχωρήσω, είτε δώστε είτε δώστε. Στήριξη ποιον? Σε εσάς προσωπικά, στον συνδυασμό σας. Γιατί, για τη Δημαρχία ή για το Επιμελητήριο? Για το Επιμελητήριο. Σας είπα, το συνδυάζουμε την έννοια ότι δίνουμε χρήσμα στους Δημάρχους. Μήπως δώσουμε χρήσμα και στον Πρόεδρο. Και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει: εμείς, κύριε, στην κορυφαία στηρίζουμε Πιτσάκη. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και από πριν ότι όλοι γνωρίζουν πού ανήκω εγώ πολιτικά. Σωστό και σεβαστό και από. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία να δώσει στήριξη σε κάποιους από τα επιμελητήρια, εγώ το θεωρώ μόνο καλό. Δεν το θεωρώ κακό. Αλλά να ξέρετε ότι ο χώρος ο δικός μου που έχουμε μαζευτεί σωστή, οι επιχειρήσεις είναι μούλτι. Δηλαδή μπορεί να βγει και το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, ή το ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει στήριξη και αυτό στο συνδυασμό μου. Έχετε μέσα ανθρώπους από ΣΥΡΙΖΑ, από Πασόκ. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Έχετε την εντύπωση ότι αν δείτε τρεις επιχειρηματίες το βράδυ έξω να κάθουν να πίνουν καφέ, είναι και οι τρεις στο ίδιο κόμμα? Όχι βέβαια, θα ήταν εξωπραγματικό, δεν το πιστεύω αυτό. Η ίδια ομάδα μπορεί να είναι. Ναι, γιατί εντάξει. Περισσότερο τσακώνες για την ομάδα παρά για το κόμμα. Έχετε την εντύπωση ότι αν δείτε πέντε επιχειρηματίες σε ένα εστιατόριο, τους ενδιαφέρει τι είναι ο καθένας ή γνωρίζουν πολιτικά? Απλώς ενδιαφέρει το αύριο της επιχείρησής τους. Ανταλλάσσουν γνώμες, ανταλλάσσουν απόψεις και ξέρετε καμιά φορά όταν είσαι. Όταν είσαι στενά κομματικοποιημένος, μερικές φορές τα πράγματα δεν τα βλέπεις σφαιρικά. Άρα λοιπόν, εκεί είναι η σύμπραξη που σας είπα, οι συμμαχίες. Σας είπα πριν ότι εγώ δεν συνδικαλίζομαι. Εγώ ήρθα να συνεργαστώ με επιχειρηματίες και επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν θα βγει ένα ρεζουμέ. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε το επιμελητήριο και πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τον νομό Κορυνθίας. Θα τολμούσα να πω ότι έχετε μαζί σας επώνυμους επιχειρηματίες. Δεν χρειάζεται ονόματα και δεν θα πούμε ονόματα προς Θεού. Αλλά είναι κοντά σας επώνυμοι επιχειρηματίες. Δηλαδή, επώνυμοι. Όλοι έχουμε επώνυμο. Απλά κάποια ονόματα που έχουν ξεχωρίσει στην τοπική κοινωνία. Χωρίς να μου πείτε ονόματα. Δεν θα κάνω εγώ αυτή τη στιγμή διάκριση. Για μένα, κύριε Νικολόπουλε, ένας επιχειρηματίας ο οποίος ανεβαίνει
κάθε μέρα ανεβαίνει, είναι μια κατηγορία. Για μένα η καλύτερη κατηγορία επιχειρηματία είναι αυτός που έχει πέσει 5 φορές και έχει ανέβει 6. Αυτός μπορεί να είναι επώνυμος, μπορεί να είναι ανώνυμος. Μπορεί να έχει μια μικρή επιχειρησούλα, μπορεί να έχει μια τεράστια επιχείρηση. Και ποιοι είναι οι επώνυμοι, οι βιομηχανίες? Ξέρετε ότι υπάρχουν επιχειρηματίες στο νομό, οι οποίοι δεν τους ξέρει κανένας και φτιάχνουν κάτι συστήματα για το ίντερνετ, κάτι δίκτυα, φτιάχνουν startup επιχειρήσεις, οι οποίες κανένας δεν τις ξέρει. Ναι. Και όταν αυτές πάνε μπροστά, θα δείτε κάτι τζίρους εκεί τρελούς, γιατί έχει αλλάξει, αλλάζει περίπου το μοντέλο. Εγώ να φτάσω και στο τέλος σιγά σιγά και να ρωτήσω ένα σημαντικό. Το ΕΣΠΑ δεν προχωράει. Ξέρετε τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, φταίει η κυβέρνηση, φταίμε εμείς που δεν τα απορροφούμε, δεν κατεβάζουμε σχεδιασμούς. Είστε έτοιμοι, έχετε μια ομάδα αύριο το πρωί που θα μπορεί να χειριστεί το βασικότερο εργαλείο που έχει το επιμελητήριο και που ο Βασίλης Ονανόπουλος το στήριξε με το παραπάνω από την ιστορία μέσα από το ΕΣΠΑ να δοθεί η βαθιά ανάσα που είπατε στο ξεκίνημα της επιχειρήσης? Ναι. Όταν ξεκίνησα την κουβέντα, σας είπα ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε χαλάρωση του τρεσία. Κοιτάξτε, κύριε Νικολόπουλε, εγώ έχω ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό, από ό,τι φαίνεται, πιστοποιείται και εγώ σας το αποδεικνύω ότι θα έχει κέρδη. Βάζω λοιπόν στο ΕΣΠΑ το σχέδιό μου. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει το ΕΣΠΑ είναι ο τηρεσίας. Άρα λοιπόν βγαίνω έξω. Το έχω πει πολλές φορές ότι ξέρετε πόσο της φορολογική της ενημερότητα δεν στην ίδια ώρα. Ξέρετε λοιπόν πόσο της 100% της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι στο τηρεσία. Αν δείτε το νούμερο, θα δείτε πόσο απορροφείτε το ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο. Είναι αντιστρόφω ανάλογο. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν το 70% είναι δηλαδή, στο το 35% μπορεί δεν να πάρει. Μπορούμε να στοχοποιήσουμε, εν πάση περιπτώσει, έναν επιχειρηματία. Δεν έχει κάνει έγκλημα. Μια επιχείρηση έκανε, η οποία για κάποιο λόγο πέσει ότι δεν πήγε σωστά. Γιατί νομίζετε ότι εγώ μπορεί μετά από 10 χρόνια να είμαι καλά ή έτσι ή αλλιώς? Κανείς δεν ξέρει. Γνωρίζετε. Άρα λοιπόν πρέπει να του δώσουμε μία ανάσα, πρέπει να του δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία. Και τρίτη και τέταρτη. Γιατί τι κάνει ο επιχειρηματίας? Δημιουργεί θέσεις εργασίας. Θες να έχει θέσεις εργασίας? Ο μόνος που δημιουργεί θέσεις εργασίας είναι η επιχείρηση. Αν θες να έχει θέσεις εργασίας, να είσαι πιο ελαστικός λοιπόν στο τηρεσία και σε άλλα πράγματα. Στις κατασχέσεις των λογαριασμών. Για 100 ευρώ κάποιος του κατάσχουν τους λογαριασμούς και όχι μόνο τον εταιρικό και τους προσωπικούς λογαριασμούς. Σωστό. Έχετε δίκιο. Έχω προσωπική εμπειρία, δυστυχώς. Λοιπόν. Να έρθω και σε μια τελευταία ερώτηση. Για, εκτός και αν κάτι θέλετε να προσθέσετε, είναι ελεύθερο. Δεν το συζητάμε. Εγώ όμως έχω μια προσωπική ακόμα ερώτηση. Όπως είπατε, πάτε για να πιάσει το 50%. Χαίρομαι, είναι μεγάλο πράγμα να έχει ο άλλος την αισιοδοξία, το όραμα μπροστά του για να πάει μπροστά. Αύριο όμως θα βρεθείτε σε μια πιο δύσκολη κατάσταση που θα πρέπει, όπως είπατε, να μην συμπράξετε με το 3%, αλλά να συμπράξετε με το 13%, με το 18%. Εκεί ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης συζητάει την Προεδρία. Και βέβαια τη συζητάει την Προεδρία. Η Προεδρία, είπαμε, έχει ξεκαθαριστεί από την αρχή. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται να κάνουμε μία ένωση με το 13% για να μπορέσουμε να, ξεπεράσουμε το 50%, κοιτάξτε, το 13%, κύριε Νικολόπουλε, σας είπα πριν ότι τα νούμερα είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικό από το 3. Σωστό. Είναι διαφορετικό από το 4. Σας έβαλα ένα άλλο νούμερο. Βέβαια, εκεί λοιπόν υπάρχει μία σκέψη. Δεν είναι αυτός σκοπός η Προεδρία. Χαίρομαι. Ποτέ, σε καμία περίπτωση. Εσείς έχετε έρθει στο γραφείο μου και έχετε δει πώς εργάζομαι και πώς δουλεύω, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, είστε κάτω με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε να έρθω Παναγιώτη και σου λέω έλα σε μισή ώρα. Και ποτέ δεν με βρίσκεται εκεί. Γιατί μία είμαι εδώ, μία είμαι εκεί, μία είμαι εδώ, μία δεν τρέχω. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι αυτός σκοπός λοιπόν. Αυτός σκοπός είναι ένα πράγμα. Να πάνε οι επιχειρήσεις μας μπροστά. Να έρθει ένας παραπάνω πελάτης στην καφετέρια, ένας παραπάνω πελάτης στο κτέο το δικό μου, ένας παραπάνω πελάτης στο κτέο του συναδέλφου μου, του αλουνού. Αυτό είναι ο σκοπός. Πρέπει να το πάμε μπροστά. Για κάποιο λόγο μπορεί να κάνετε πίσω? Όχι, για κανέναν. Ποτέ. Ποτέ. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Δηλαδή θα το φτάσετε μέχρι τέλος. Βεβαίως. Εάν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι που εγώ δεν το γνωρίζω, εγώ νομίζω τις ερωτήσεις μου τις έκανα όλες και πήρα τις απαντήσεις που ήθελα. Ειλικρινά σας το λέω. Εγώ κάποιες απαντήσεις δεν τις περίμενα να τις ακούσω. Ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η Προεδρία, ότι δεν κάνετε πίσω. Για μένα πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Και ότι δεν μπορεί να συμπράτεται με κάποιους που θα σας εκβιάσουν για μια θέση στο επιμελητήριο. Δεν έχουμε την ανάγκη αυτή, κύριε Νικόλα. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Δεν έχουμε και πάνω απ' όλα ότι ναι, μεν καλοδεχούμενοι κάποια Νέα Δημοκρατία ή κάποιο Πασόκ, αλλά και χωρίς αυτούς δεν κάνετε πίσω. Ναι.
Πέστε μου αν είναι κάτι που εσείς θέλετε να προσθέσετε πάνω σε αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι, όπως σας είπα πριν, ότι εγώ δεν δέχομαι να μου δώσετε ερωτηματολόγιο τι πρέπει να ρωτήσω και τι πρέπει να απαντήσω. Απάντησα, θεωρώ, αυτά που εγώ σκέφτομαι και αυτά που είσαστε, πιστεύω. Είστε βέβαια λίγο σκληρός με κάποιους αντιπάλους σας, αλλά εντάξει, η άποψη είναι δικιά σας, σεβαστή και καλοδεχούμενη. Με κανέναν αντίπαλο μου δεν ήμουν σκληρό. Αντίπαλο θεωρώ αυτόν ο οποίος ξεκινάει από την ίδια αφετηρία με μένα. Όχι χρησιμοποιεί ένα συνδικαλιστικό όργανο, ένα σωματείο και μέσα από το σωματείο θέλει να διεκδικήσει το επιμελητήριο. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος με τον κύριο Λουζιώτη, ο οποίος το θεωρώ αντίπαλο, με τον κύριο Ραψωματιώτη. Τον κύριο Γιώργαρη, αν παραιτηθεί, αν έχει τα κότσα να παραιτηθεί, τότε ας ξεκινήσει να διεκδικήσει το επιμελητήριο. Δύο εκλογές. Μία εκλογή δύο φορές στο Εμπορικό Σύλλογο. Μία φορά σαν Περιφερειακό Σύμβουλο. Τώρα στο επιμελητήριο. Να σας πω κάτι, κύριε Νικολόπουλε. Αν γινόταν και καμιά άλλη εκλογή, θα το βρίσκατε υποψήφιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κύριε Μητσάκη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, είστε ανοιχτός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.